Το θέμα των μόνιμων προσλήψεων στους Δήμους είναι μείζονος σημασίας για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στη σημερινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων του ΣΟΤΑ Μαγνησίας, παρουσία συνδικαλιστικών εκπροσώπων της ΠΟΕΟΤΑ. Η συνέλευση έγινε εν ώψη της μεθαυριανής πανβολιώτικης απεργίας. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΟΤΑ τόνισαν ότι έχει χαθεί το 40% των μόνιμων θέσεων στους Δήμους και περιέγραψαν μια εικόνα διάλυσης. Μιλάμε για μια τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα η οποία βρίσκεται υπό διάλυση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Κορυφαίο θέμα αυτή τη στιγμή είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Φυσικά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, όπως είναι ο μισθός, όπως είναι η επιστροφή των δώρων, όπως είναι η διετία, το πάγωμα της διετίας 16-17. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την έχουν διαλύσει, την έχουν μετατρέψει σε κέρδος υπέρ των εργολάβων και των ιδιωτών. Δεν νοιάζονται. Οι υπάλληλοι έχουν καταδύσει να είναι οι τοπικοί σταθμάρχες όπως τα ΤΕΜΠΗ και θα θρηνήσουμε θύματα αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική και αυτή η στάση απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους εργαζόμενους. Απαιτούμε το σεβασμό. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στους Δήμους διεκδικούν μόνιμες προσλήψεις και χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας που προβλέπονται στους συναδέλφους τους, ειδικά σε ό,τι αφορά στον τομέα της καθαριότητας, όπου καταγράφονται τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλα εργατικά δυστυχήματα. Αν δεν στελεχωθούν οι υπηρεσίες, κινδυνεύουν με κατάρρευση και το βάρος θα το πληρώσουν οι πολίτες, είτε οικονομικό, είτε λειτουργικό, το οποίο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Και όλο αυτό περιγράφεται, αποτυπώνεται και στα ατυχήματα και δυστυχήματα που έχετε στον κλάδο σας. Οι πρώτοι οι οποίοι έχουμε υποστεί εμείς θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και είμαστε οι πρωταθλητές στο δημόσιο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνονται και δεν ακούγεται πουθενά, δεν ανοίγει μύτη. Παραμένουν ατιμόρυτοι και οι ένοχοι δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Κυρίαρχη σημασία ζήτημα της μεθαυριανής απεργίας είναι η απόδοση ευθυνών για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα ΤΕΜΠΗ. Η απεργία είναι 28 Φεβρουαρίου, ένα χρόνο μετά από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Θέλουμε να αναδείξουμε ότι ουσιαστικά δεν προσέχουν τον κόσμο, δεν έχουμε καμία προστασία ως πολίτες και γι' αυτό ζητάμε, κύρια, την πρόσληψη προσωπικού, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα σε όλους τους τομείς.